βαριά σιδερένια πόρτα της βίλας του Ιόλα άνοιξε για το Σταρ 25 χρόνια μετά το θάνατό του. Το σπίτι-μουσείο του μεγαλύτερου Έλληνα συλλέκτη που φιλοξενούσε 10.000 εργατέχνες σήμερα είναι λαιλατημένο, ρημαγμένο. Η καθημερινότητα του Ιόλα ήταν η προστασία της τέχνης. Αυτή η τάκη ήταν ειδικά είχαν μπει γιατί ήταν τόσο μεγάλα τα έργα του Andy Warhol, τα οποία γύριζαν από τοίχο σε τοίχο και συνεχίζονταν. Ο Αλέξανδρος Ιόλας ήταν ο οικοδεσπότης μίας μοναδικής ξενάγησης. Δεξιά έμπαινες και ήταν τα μεγάλα μουσικά έργα του Τάγκη, τα γκόγκ, και ήταν τα έργα του Ρενέ Μαγκρίκ, τα γλυπτά στο χώρο. Γύρω-γύρω υπήρχαν έργα του Πικάσο. Η βίλα του Αλέξανδρου Ιόλα άνοιγε για τα μεγαλύτερα ονόματα της τέχνης. 1330 τετραγωνικά στέγαζαν αμύθιτους καλλιτεχνικούς θησαυρούς. Έργα του Μυρό, του Νταλή, του Πικάσο, του Ντεκίρκο, του Άντι Γουόρχολ κάλυπταν τους τοίχους που είχαν όλοι επένδυση μαρμάρου Ραβένας και Πεντέλης. Εκεί που σήμερα υπάρχουν γκράφιτι και σοβάδες. Πριν από 25 μέρες μπήκαν και ξυλώσαν άλλο τα παρτοπαράθυρα. Ένα κοινό τόπο ακολασία είναι. Ό,τι λάμπει είναι χρυσός, έλεγαν για το παλάτι του Ιόλα. Ακόμη και η κύρια είσοδος ήταν περασμένη με φύλλα χρυσού και φιλοτεχνημένη με χαλκογραφία. Στη θέση της σήμερα, τσιμεντόλιθη. Εδώ βλέπετε ότι είναι το πρόσωπο της δεηλασίας, γιατί έκοψαν με κοπίδι γύρω-γύρω-γύρω το μουσαμά. Εδώ αν δεν απατώμε ή πρέπει να ήταν έργο του Ντένις Οπενχάιμ, και αυτά που βλέπουν τα καμένα κάτω είναι οι μεταξωτές κουρτίνες. Βρισκόμαστε στη Λευκή Βιβλιοθήκη. Όλα τα ράφια ήταν γεμάτα με συλλεκτικά βιβλία δεμένα από δέρμα λευκού αλόγου. Ενώ στη μέση της αίθουσας υπήρχε ένα μπρούτζινο τραπέζι, έργο του Ιταλού γλύπτη Νοβέλο Φινότη. Εδώ είχε φωτιστικά του Νταλή και τα χρυσά του κυροπήγια. Γύρω-γύρω η τύχη ήταν από έργα του Μάτα, από το συμπόσιο του Πλάτωνα. Γεμάτες γκράφιτι είναι οι ιστοριοβυζαντινές κολόνες. Πάνω τους υπήρχαν ελληνορωμαϊκές και αρχαιοελληνικές πρωτομές. Έκλεψαν τα πάντα. Συνήθως από του σπιτιού του έβαλε τα δύο σύμβολά του. Αριστερά ο κρυός και δεξιά ο Λέοντας. Και δύο μωρά, ο Άτλας που κρατούσε τον κόσμο. Έχουν σπάσει τα κεφάλια από τους Άτλαντες. Ο Νίκος Σταθούλης θα παρουσιάσει τη βιογραφία του συλλέκτη την 3η στις 13 Νοεμβρίου μέσα στη βίλα του Ιόλα.